Άτιμα για τη Σέντρα, τώρα ξεκινάει ο αγώνας ανάμεσα στην τυπικά γηπεδούχο Κασιόπη και την ομάδα Under 20 της Κέρκυρας. Ελπίζουμε όλοι να δούμε ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει η Κασιόπη τώρα και πηγαίνει να το εκτελέσει ο Γρηγόρης Στρατηγός, ο οποίος μετά τα πρώτα 4 παιχνίδια που δεν ήταν στις αρχικές επιλογές του προπονητή έχει επιστρέψει. Το κόρνερ μέσα στο σημείο του πέναλτι που μακρύνει ο Γεωργακόπουλος. Το δυνατό σουτ από τον Ανιφαντή δεν βρήκε στόχο. Κατέληξε out. Μεσημέρης κάνει τη σέντρα στο ύψο τη μικρή περιοχή. Πετρόγιαννης, γκολ για την Κασιόπη με το Βασίλη. Τραγικό λάθος του τερματοφύλακα. Με το Βασίλη Πετρόγιαννη, η Κασιόπη προηγείται στο σκορ. Στο πέμπτο λεπτό ακριβώς. Στο πέμπτο λεπτό ήταν η βαθιά μπαγιά του Σπύρου του Μεσημέρη. Ο Βασίλης ο Πετρόγιαννης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ευθυμίου. Νομίζω Γιώργο Ευθυμίου έκανε να βγει σαν βγαίνω δεν βγαίνω και εκεί δέχτηκε τον γκολ. Βέβαια ο Πετρόγιαννης ξέρουμε όλη την εμπειρία του, δεν συγχωρεί. Ο Γιώργος Ανιφαντής βρίσκει τον Πελάι στον κενό χώρο, έχει κάνει κίνηση ο στρατηγός, έχει σηκώσει όμως το σημαίακι του ο πρώτος βοηθός της αναμέτρησης, ο Χάρισον Μπαλής. Ανιφαντής παίρνει όμως την μπάλα τώρα ο Πετρόγιαννης, έχει χώρο πολύ ο Πετρόγιαννης μπροστά του, κάνει και το δυνατό σουτ, περνάει out το σου του Βασίλη του Πετρόγιαννη. Μπορέσει να κάνει επαγγελματική καριέρα. Αρμένης, πάλι το ίδιο. Όχι, λάθος του. Τραγικό λάθος, του. Ναι, Ζάχου. Νομίζω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ο ίδιος εκεί. Πάλι λάθος. Γκολ για την Κέρκυρα. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το λάθος. Τα δύο λάθη, μάλλον που έγιναν. Και ο Χαδρινός σοφαρίζει για την ομάδα της Κέρκυρας. Στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Έγιναν δύο συνεχόμενα λάθη από τον Ζάχο. Νομίζω ότι ο ίδιος εκεί ίσως να έχει παίξει τον δικό του ρόλο. Ο ίδιος στην πρώτη φάση, αλλά στη δεύτερη του φύγει πάλι από τα χέρια, έτσι Γιώργο. Λοιπόν, έτσι. Και οι δύο τραυματοφύλακες ευθύνονται για τα δύο γκολ που έχουν μπει. Μεσημέρης, Πελάης, Πετρόγιαννης, Τσούκλης. Ωραία η τρίπλα του Τσούκλη. Ωραίο πολύ γκολ καλό. Από τον Τσούκλη. Πολύ καλό γκολ. Γκολ από τον Τσούκλη. Ένα φοβερό γκολ. Στο 28 λεπτό της αναμέτρησης η Κασιόπη παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στο εθνικό στάδιο του νησιού. Κασιόπη Κέρκυρα Under 22-1 με τον Παναγιώτη Τσούκλη. Εκτελεί, η μπάλα πηγαίνει στο σημείο του πέναλτι. Κεφαγιά από τον Πετρόγιαννη, η μπάλα λίγο πάνω από τον Ριζοντή. Νομίζω Πελάης ήταν, Γιώργο. Ναι. Ο Πετρόγιαννης ήταν από πίσω τρέιλερ, αλλά τη βρήκε ο Πελάης. Ναι. Κατεβάζει ωραία ο Πελάης με τα κουνάκι, βρίσκει τον στρατηγό. Τσούκλης είναι offside. Νομίζω φαίνεται από εδώ ξεκάθαρα ότι είναι σε θέση offside. Offside, αλλά είναι ωραίες κινήσεις, ωραίες μπαγιές και ωραίες συναλλαγές της μπάλας. Ωραία, ο Λιανός στον κενό χώρο είναι offside. Yes. Δεν θα βάλει γκολ ο Τσούκλης. Πήρε παράδειγμα από τον Ιουλιανό πριν. Ο Τσούκλης περιμένει το ρέφερι να του δώσει. Εκτελεί ο Τσούκλης. Κεφαγιά. Η μπάλα καταλήγει. Κόρνερ νομίζω είναι. Διάθεση να δώσουν ένα γρήγορο ρυθμό στον αγώνα. Ωραία η πάσα του Χανδρινού για τον πολύ καλή πάσα. Μέσα σε μεγάλη περιοχή. Γκολ για την Κέρκυρα. 2-2. Γκολ για την Κέρκυρα που πέτυχε ο Γεωργακόπουλος. Στο 10ο λεπτό. Στο 55. Στο 50. 4 προς 55. Ναι. Η Κέρκυρα σοφαρίζει με τον Γεωργακόπουλο. Τον αγώνα σε 2-2. Έχουμε φτάσει Χρήστο στο 78 λεπτό, Γραμματικόπουλος εκτελεί, γκολ για την Κασιόπη με τον Παναγιώτη τον Τσούκλη. Η Κασιόπη παίρνει το προβάδισμα εκ νέου στον αγώνα, ο Παναγιώτης ο Τσούκλης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ευθυμίου. Στο 78 λεπτό η Κασιόπη παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ, προηγείται με 3-2. Σπάει ωραία την μπάλα, ο γραμμένος παρασύρθηκε, κενό χώρο η πάσα, εκεί όμως γρήγορα εξαιρετική η πάσα. Εξαιρετική μεταβίβαση στο κενό χώρο, δεν προλάβει όμως ο Φούκης. Πέστης ο Ζάχος, εκτελεί, ο Ζάχος όμως εύκολα και πάει να βγάλει την ομάδα σε αντεπίθεση με τον Τσούκλη. Τρέχει εκεί να, μαρκάρει, να κλείσει χώρους ο Φωτεινός. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Κρητικός, ο Σκολούκης. Δεξιά εκεί που έχει προωθηθεί ο Μεσημέρης. Μεσημέρης στο κοινό χώρο στον Κονισπογιάτη τον Νίκο. Ο Νίκος πατάει την μπάλα, καθοριστική παρέμβαση του Μπαλανίκα. Ο Ρομπέρτο Μπολάνο δίνει εντολή στον Νίκο τον Κρυσπογιάτη να μείνει έξω από το μικύκλιο της μεγάλης περιοχής για τυχόν φτάσει μπάλα με σουτ. Προσπάθησε ο Βιτουλαδίτης να πιάσει την κεφαγιά, η μπάλα κατέληξε out. Κασιόπη είναι κυπελούχος, Γιώργο. Λοιπόν, ο Τάσος Κάκος μόλις σφύριξε τη λήξη του τελικού, η ομάδα της